και ένας ισχυρός άνεμος τα πήρε όλα αυτά που έγιναν σκόνη και τα εξαφάνισε και δεν ευρέθη ο τόπος τους. Το άγαλμα εξαφανίστηκε. Ο λίθος που απεσπάστη από το βουνό, τι έγινε? Ο λίθος, λέγει, που χτύπησε και διέλυσε και έκαμε σκόνη και εξαφάνισε το άγαλμα, μεγάλωσε, μεγάλωσε, μεγάλωσε ο λίθος. Έγινε μεγάλο βουνό και γέμισε τη γη, σκέπασε τη γη. Τόσο μεγάλο βουνό έγινε. Όντως μεγαλειώδες, μεγαλειωδέστατο όραμα. Τούτο εστί το ενύπνιον και την σύγκριση αυτού ερούμεν ενώπιον του βασιλέως. Βασιλιά μου, αυτό είναι το όνειρο που είδες. Τώρα θα σου πούμε, μιλάει εξ ονόματος και των τριών παιδών, γιατί προσευχήθηκαν για την εξήγηση του ονείρου οι τρεις παιδες. Τώρα θα σου πούμε την εξήγηση του ονείρου. Για προσέχετε, αδελφοί, την εξήγηση. Συ βασιλεύ, βασιλεύς βασιλέων, ο Θεός του ουρανού έδωκε βασιλείαν ισχυράν και κρατεάν και έντιμον. Συ βασιλιά μου, είσαι βασιλιάς των βασιλιάδων, υπεράνω όλων των βασιλιάδων της γης. Ήταν ο μεγαλύτερος βασιλιάς την εποχή εκείνη. Ήταν τότε η Βαβυλώνα, όπως είναι σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες, η κρατεότερη δύναμη του κόσμου. Σε σένα ο Θεός του ουρανού, δεν τον κολάκευσε, δεν του είπε έχεις αφέ αυτού την δύναμη και την εξουσία, όχι. Σε σένα ο Θεός του ουρανού έδωκε την βασιλείαν, βασιλείαν ισχυράν και δυνατήν και ένδοξον. Να μην νομίζουν οι άρχοντες ότι έχουν αφ' αυτόν την εξουσία και τη δόξα. Ευδοκεί ή παραχωρεί ο Θεός να έχουν αυτά τα πράγματα. Εν παντή τόπο όπου κατοικούσιν η γη των ανθρώπων, θηρίατε αγρού και πετεινά ουρανού και ηχθείας της θαλάσσης, έδωκεν εν τη χειρί σου και κατέστησε σε Κύριον πάντων, σύ η κεφαλή η χρυσή. Σε κάθε τόπο, λέγει, ο Θεός υπέταξε κάτω από σένα τα θηρία του αγρού, ποιητικές εκφράσεις, τα πετεινά του ουρανού και τους ηχθείας της θαλάσσης. Είσαι Κύριος πάντων εδώ πάνω στη γη. Σύ είσαι η χρυσή κεφαλή. Εξήγησε ποια είναι η χρυσή κεφαλή του αγάλματος. Ήταν χρυσή κεφαλή ο Ναβουχοδονόσορ και η βασιλεία του, διότι ήταν βασιλεία με μεγάλο πλούτο. Πολύ μεγάλο πλούτο είχε η βασιλεία των Βαβυλωνίων. Και ο πίσω σου αναστήσεται βασιλεία ετέρα ήτων σου. Μετά από σένα θα παρουσιαστεί άλλη βασιλεία, λέει, κατώτερη από τη δική σου. Η δική σου βασιλεία είναι το χρυσάφι. Η άλλη βασιλεία που έρχεται κατόπιν θα είναι το ασίμι. Και βασιλεία τρίτη. Παραμερίζεται η δεύτερη βασιλεία, έρχεται τρίτη βασιλεία, η οποία είναι ο χαλκός, συμβολίζεται από το χαλκό, η κυριεύση πάσης της γης, η οποία θα επεκταθεί σε όλη τη γη, στην γνωστή οικομένη, θα εξαπλωθεί πολύ. Και βασιλεία τετάρτη, θα παραμεριστεί η τρίτη βασιλεία και θα εμφανιστεί τετάρτη βασιλεία, ή της έστε ισχυρά ο σίδηρος. Θα είναι ισχυρή βασιλεία και σκληρή βασιλεία σαν τον σίδηρο. Ον τρόπον ο σίδηρος λεπτύνει και δαμάζει πάντα, ούτως πάντα λεπτυνεί και δαμάσει.
όπως ο σίδηρος κατατεμαχίζει και συντρίβει και δαμάζει και υποτάσσει τα πάντα και τα κάνει σκόνη, έτσι αυτή η τετάρτη σιδηρά βασιλεία θα συντρίψει, θα κονιορτοποιήσει, θα δαμάσει, θα υποτάξει τα πάντα. Πολύ δυνατές εκφράσεις. Κι ό,τι είδες τους πόδας και τους δακτύλους, μέρος μέντε ως τράκυρον, μέρος δε τη σιδηρούν, βασιλεία διηρημένη έστε. Μετά την τετάρτη βασιλεία, άλλη βασιλεία. Είδες, λέει, τα πόδια, ένα μέρος από σίδηρο και ένα μέρος από πυλό. Ανάμεικτα σίδηρος και πυλός. Είναι μια βασιλεία διηρημένη που δεν έχει συνοχή, ενότητα εσωτερική, ουσιαστική, συνομοσπονδία κρατών. Και από τις ρίζες της σιδράς έστε εν αυτή. Έχει από τη ρίζα, από τη σιδρά βασιλεία, εν μέρη είναι ισχυρά, εν μέρη όμως. Ον τρόπλον είδες των σίδηρων αναμεμειγμένων το οστράκο και οι δάκτυλοι των ποδών μέρος μεν τη σιδρούν, μέρος δε τη οστράκινων, μέρος τι της βασιλείας έστε ισχυρών και από αυτής έστε συντριβόμενων. Μέρος από αυτή τη βασιλεία θα είναι ισχυρό όπως ο σίδηρος και μέρος θα είναι αδύνατο, εύθραυστο, θα συντρίβεται, θα διαλύεται όπως ο πυλός. Ό,τι είδες των σίδηρων αναμεμειγμένων το οστράκο, σημιγείς έσονται ερσπέρματι ανθρώπων κιού και έσονται προσκολόμενοι ούτως μετά τούτου, καθώς ο σίδηρος ούκα να μείγνεται μετά το οστράκο. Ακούτε τι λέει. Είδες, λέει, ανάμεικτο το σίδηρο με τον πυλό. Έτσι οι άνθρωποι θα είναι ανάμεικτοι, συγκολόμενοι και ουσιαστικά ασυγκόλητοι, όπως στην πραγματικότητα δεν ενώνεται ο σίδηρος με τον πυλό, έτσι δεν θα ενωθούν οι ισχυροί με τους αδυνάτους σε αυτή τη βασιλεία. Θα συγκολώνται ασυγκολήτως, δεν θα έχουν εσωτερική ενότητα και συνοχή. Αφήνει τώρα τις κοσμικές βασιλείες, την πρώτη, τη δευτέρα, την τρίτη, την τετάρτη και την πέμπτη, την ανάμεικτη, που δεν έχει ενότητα, που είναι συγκόλησης ασυγκολήτων στοιχείων, ανάμειξης στοιχείων που δεν αναμειγνύονται στην πραγματικότητα. Και έρχεται στην ευλογημένη βασιλεία του Χριστού και εν τες ημέρες των βασιλέων εκείνων. Γενικώς ομιλεί, δεν ορίζει ορισμένη χρονολογία. Και εν τες ημέρες των βασιλέων εκείνων αναστήσει ο Θεός του ουρανού βασιλείαν, θα εγείρει ο Θεός του ουρανού άλλην βασιλείαν, ήτις εις τους αιώνας σου διαφθαρίσεται, η οποία ουδέποτε θα καταστραφεί, και η βασιλεία αυτού λαό εταίρο ούχ υποληφθήσεται. Η βασιλεία αυτή δεν θα παραδοθεί σε άλλων λαών. Η βασιλεία αυτή δεν θα δώσει τη θέση της σε άλλη βασιλεία. Θα είναι αιώνια βασιλεία. Οι βασιλείες των ανθρώπων είναι προσωρινές. Η βασιλεία του Θεού και Χριστού είναι αιωνία. Πού είναι οι αντίχριστοι χιλιαστέ που λένε ότι η Εκκλησία κατελήθη, η αλήθεια εχάθη και επί αιώνες δεν υπήρχε Εκκλησία και Βασιλεία Χριστού. Λεπτινή και λυκμίση πάσαστας βασιλείας και αυτή αναστήσεται εις τους αιώνας.
αυτή η βασιλεία η υπέροχη θα κάνει σκόνη, θα λυκμίσει, θα λυχνίσει σαν το άχυρο ούλες τις βασιλείες και θα ζήσει εις τους αιώνας. Ον τρόπον είδες ότι από όρους ετμήθη λίθος ανευχηρών και λέπτυνε το όστρακο των σίδρων, των χαλκών, των άργυρων, των χρυσών, ο Θεός ο Μέγας εγνώρισε το βασιλιά διγενέστε μετά τα αυτά και αληθινών το ενύπνιον και πιστή η σύγκριση αυτού. Όπως είδες ότι από το όρος απεκόπη λίθος χωρίς ανθρώπινα χέρια, χωρίς να μεσολαβήσουν ανθρώπινα χέρια, απεκόπη αφεαυτού και έκανε σκόνη τον πυλό, τον σίδηρο, τον χαλκό, τον άργυρο, το χρυσό, ο Θεός ο Μέγας, ο Παντοδύναμος έκαμε γνωστά στο βασιλιά αυτά που πρόκειται να γίνουν μετά τα αυτά μέχρι συντελείας του κόσμου, και το όνειρο είναι αληθινό, είναι από το Θεό αυτό το όνειρο. Είναι όνειρο με μεγάλη σημασία και πιστή η σύγκριση αυτού και η εξήγησή του είναι αληθινή, αξιόπιστη. Συγκλονίστηκε, συγκινήθηκε αυτό το θηρίο της Αβύσσου ο βασιλεύς Ναβουχοδονόσορ, και τότε ο βασιλεύς Ναβουχοδονόσορ έπεσεν επί πρόσωπον και το Δανιήλ προσεκίνησε και Μανά και Ευωδίας είπε σπίσε αυτό. Τότε λέγει ο βασιλεύς Ναβουχοδονόσορ